275 θυμάμαι και τα γνώμη. Εντάξει, το βρήκα. 2.575. Εντάξει, καλώς. Ορίστε, ομόφωνα, το 12. Περί καθορισμού αδραστικής περίοδου σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Σπάρτης, παύλα πρόσληψη συνδρομομέων. Προτείνεται να καθοριστεί η φετινή αδραστική περίοδο στι κοινότητε Λογκάστρα, Σουστιάνων, Αγία Ειρήνη, Τρίπη, Μιστρά, Παρόρη και Άγιο Ιωάννη τη Δημοτική Ενότητα Μιστρά. Στην τοπική κοινότητα Καστορίου τη Δημοτική Ενότητα Πελάνα. Στην τοπική κοινότητα Πλατάνα τη Δημοτική Ενότητα Τεραχνών. Στην τοπική κοινότητα Σκούρα τη Δημοτική Ενότητα Τεραχνών. Στι τοπικέ κοινότητε Καμινίου, Ξεροκαμίου, Ποταμιά και Τραπεζωτή. Τη Δημοτική Ενότητα Φάριλο και στην τοπική κοινότητα Καριών. Να καθοριστούν συνολικά 15 οι θέσει των υδρονομέων άρδευση. Να καθοριστούν τα καθήκοντα των υδρονομέων άρδευσης. Οι υδρονομείς άρδευσης υποχρεούνται μετά τη λήξη της αδερφικής περιόδου να υποβάλουν στο αρμόδιο τμήμα της οικονομικής υπηρεσίας κατάσταση υποχρεών τελών άρδευσης. Για όλα τα τοπικά διαμερίσματα που ανέφερα υπάρχουν αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων και όπου φαίνονται και οι ιδιαιτερότητες του κάθε τοπικού διαμερίσματος. Ορίστε. Η περίοδος διαφέρει από. Είναι ανάλογα με τις αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου. Αναφέρεται με συνεισήγηση, διαφέρει από τοπικό σε τοπικό συμβούλιο. Για οικονομία χρόνου να μην αναφέρει το πλήρω. Πότε δεν αναλάβουν, πέρασε ο Ιούνιος, δεν αναλάβουν. Θα το τρέξουμε λίγο να από άλλο να ανακοινώσει να. Ορίστε. Τι λέτε, σφύρετε, προχωρούμε. Ναι. Εδώ για τους υδρονομείς, καταρχήν έχουν αρχίσει υποτίθεται οι άνθρωποι και γίνονται διαμάχες, φιλονικές και τέτοια. Γιατί δεν υπάρχει υδρονομέας. Μπορούσαμε να το κάνουμε λίγο νωρίτερα, δεν ξέρω γιατί το καθυστερήσαμε. Τώρα τα τοπικά συμβούλια έχουν προτείνει τους ίδιους υδρονομείς που είχαν και τα προηγούμενα χρόνια. Τα τοπικά συμβούλια, όχι όλα όμως. Ας πούμε. Στις Καριές δεν βλέπω να έχει απόφαση τοπικού που θα πάρει τον προηγούμενο, ξέρω. Είναι η απόφαση. Τι. Ναι, αλλά τα τοπικά συμβούλια έχουν προτείνει. Θα υποβάλουν αιτήσει. Α, θα ζητήσουν δηλαδή τα τοπικά συμβούλια αιτήσει τώρα και θα έχουμε προτείνει. Τι θα γίνει. Να ξέρουμε γιατί μα ζητάνε οι κάτοικοι να δουν ποιο θα υποβάλει και τα λοιπά. Αλλά αυτοί όμω που κάποιοι που ήταν πέρσι δουλεύουν τώρα. Γιατί έχει φύγει το νερό και δουλεύουν οι άνθρωποι. Θα τους διώξουμε, δηλαδή τι θα κάνουμε, πώς θα τους προλάβουμε. Κοιτάξτε, το θέμα των υδρονομέων είναι δύσκολο, είπατε κυρία Γερόπλου, και έχετε δίκιο, λέτε ότι από τώρα να αρχίσουν. Έχουμε συγκεκριμένη περίοδο. Δεν μπορούμε. Και γεγονός είναι ότι πολλοί υδρονομείς, και είναι προς τιμήν τους, πηγαίνουν και προσφέρουν εθελοντικά τώρα εργασία, γνωρίζοντας ότι ενδεχομένως δεν μπορούν να πληρωθούν. Αφήστε ότι αυτό που παίρνουν είναι τίποτα. Έτσι, μιλάμε, είναι πολύ κάτω από τα μεροκάματα τα παλιά των Αλβανών. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δυστυχώς το Υπουργείο και αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δεν είναι στάνταρ η περίοδος η αρδευτική. Όχι, το ζητάμε τόσα χρόνια, δεν το έχουν κάνει. Δεν σου λέει συγκεκριμένα, όπως τώρα με την πυροπροστασία. Ενώ έχει περάσει το τετράμινο στο σχέδιο νόμου, τελικά δεν το ψήφισαν. Και έρχονται και σου λένε, διάλεξε. Από το Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Ποια θέλεις. Δύο μήνες μόνο. Δεν μπορούμε να ψάχνουμε προσωπικό για τέσσερις μήνες. Δηλαδή τους 40 να τους πάρουμε 20 ένα δίμηνο, 20 άλλους δίμηνο. Το κάναμε και μας το ακύρωσαν. Και ξεκινάει η αρδευτική περίοδος πολιτικής προστασίας, τώρα υπεροπροστασίας από πρώτη εβδόμου. Πάμε Ιούλιο-Αύγουστο. Σεπτέμβριος δεν είναι. Λοιπόν, δεν μπορούν να τα καταλάβουν αυτά τα πράγματα οι άνθρωποι. Τι να κάνουν. Στο κάθε τοπικό διαμέρισμα υπάρχει δηλαδή. Στον Άγιο Ιωάννη είναι πλήρους απασχόλησης. Στην Αγία Ειρήνη είναι 5 ώρες απασχόληση. Δηλαδή στη συνσήκηση αναφέρονται με λεπτομέρεια. Στη Λογκάστρα πλήρους απασχόλησης. Στο Καστόρι μερικής απασχόλησης 4 ώρες. Στις Καριές μερικής απασχόλησης 3,5 ώρες την ημέρα. Στην Τραπεζωτή μερικής απασχόλησης σε συνάρτηση με τις ώρες που θα βεβαιώνονται. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή κάθε τοπικό διαμέρισμα έχει την ιδιαιτερότητά του. Ναι. Ορίστε. Αυτός και πάει κάποιος άλλος. Πρέπει να εξασφαλίσουμε έναν πρόσωπο από τον άλλο. Για να ψέπουμε να ψηλάξει. Εντάξει, αυτό... Εντάξει.
είναι ο νοικόπτης. Αλλά λέει το άλλο. Οι άλλοι νοικόπτης είναι ο πληρώνος. Σε ποια περιπτώσει μέχρι να πεθάνει θα ροήνει. Οι άλλοι δεν πάρουν. Είναι ένα δύσκολο. Είναι δύο σάκες. Ομόφωνα, προχωρούμε. Περί έγκριση αρίθμου 62 κάθετος 2014, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα περί τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης. Ορίστε, κύριε Παρατζάκη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σάντη, κύριε Δήμαρχε, πρόκειται για μια αναμόρφωση προϋπολογισμού που αφορά ένα ποσό 776 ευρώ περίπου. Που πήραμε από τον Δήμο Σπάρτης για την αφοσιμίωση των 8 υπαλλήλων του Αθλητικού Οργανισμού που απασχολήθηκαν στις βουλευτικές εκλογές του το Μάιο του 2012. Αυτό το ποσό αποδόθηκε στον Αθλητικό Οργανισμό για να αποδοθεί στους υπαλλήλους, αλλά πρέπει να κάνουμε μια τροποποίηση, αποδεχτούμε το ποσό αυτό για να αποδοθεί στους υπαλλήλους. Ορίστε. Ομόφωνα λοιπόν. Προχωρούμε. Περί έγκριση αριθμού 63 κάθετος 2014, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα περί εκκλήσεως του απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπαρτιατών. Πρόκειται για την παλιά απόφαση που είχαμε πάρει και είχαμε φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία είχε ψηφιστεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Από παράληψη δική μας δεν είχε πάρθει σε ειδική συνεδρίαση, μας το έστειλαν πίσω. Ξανακάναμε πάλι συμβούλιο, την προηγούμενη ήταν στις 15 Νοεμβρίου του 2013. Τώρα η καινούργια είναι 27 Μαΐου του 2014 από χθες. Είναι ακριβώς η ίδια απόφαση. Ξανάρχεται γιατί από παράληψή μας δεν είχε παρθεί σε ειδική συνεδρίαση. Είναι ακριβώς η ίδια απόφαση. Απλώς ακυρώθηκε επειδή δεν είχε συνεδρία. Ορίστε, ψηφίζετε. Ορίστε, κύριε Ρόπε. Εμείς είχαμε μειοψηφίσει. Ό,τι είχαμε πει και τότε. Για τον απολογισμό του 10 τώρα και τον αθλητικό οργανισμό. Ξέρετε, είχαμε διαφωνήσει και είχαμε τις επιφυλάξεις μας και είχαμε μειοψηφίσει. Το ίδιο κάνουμε και τώρα. Ορίστε κύριε Αποστολάκο. Και εμείς το ίδιο είχαμε πει παρόν και μένουμε στην ίδια άποψη. Ορίστε κύριε συνάδελφε. Και εγώ παρόν. Κύριε Συνοδηνέ, τι ψηφίζετε. Ναι, 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 ναι. Παρόν κύριε Πλατά, παρόν, παρόν. Παρόν, εσείς κύριε Καλομπύρη, ναι, ναι, με τις παρατηρήσεις που είχαμε κάνει, ναι, 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 και ο Πρόεδρος με τις παρατηρήσεις. Περνάει κατά πλειοψηφία, πιστεύω, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα κάνει για τις όπως ακριβώς είχαμε κάνει τις παρατηρήσεις μας τότε. Νην όμως ο κύριος Σουμάκης δηλώνει παρόν τώρα, έτσι. Οι λοιπές πτέρυγες, όπως ακριβώς είχαμε ψηφίσει και τότε, η διαφοροποίηση είναι του κύριου Σουμάκη που είναι παρόν. Και οι υπόλοιποι κατά πλειοψηφία με τις παρατηρήσεις. Τότε παρόν. Δεν ξέρω. Γιάννη, παρόν. Εντάξει. Παρακαλώ πολύ. Προχωρούμε. Περί έγκριση αριθμού 33 κάθετος 2014, απόφαση του ΔΣΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας με θέμα περί εγκρίσεως του απολογισμού οικονομικού έτου 2010 του Νομικού Προσώπου Παιδική Σταθμή Δήμου Σπαρτιατών. Ορίστε. Κυρία Ιμπιωτάκου. Με την αρίθμη 33 κάθετος 2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας με θέμα αποφασίσαμε την έγκριση του απολογισμού του οικονομικού έτους του Νομικού Προσώπου Παιδική Σταθμή Δήμου Σπάρτης. Και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας, η απόφαση μας είναι ομόφωνη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ορίστε, κύριε Γιώργο. Εγώ θέλω να ρωτήσω την κυρία Λιμπιωτάκου γιατί μας έφερε τον απολογισμό του 10 σήμερα, μετά από 5 χρόνια, 4 χρόνια. Τι έγινε, γιατί 4 χρόνια καθυστέρησε να φέρει έναν απολογισμό του 10 που δεν είμαστε κι εμείς δημοτική αρχή το 10. Να μας εξηγήσετε, υπάρχει εξήγηση. Αν δεν μπορείτε εσείς να το κάνετε, πέστε μας, φταίει πάλι, ποιος τι κάποιος έχει ευθύνη, δεν έχει ευθύνη κανένας. Δηλαδή πώς έτσι λειτουργούσαμε το Δημό. Κοιτάξτε κύριε Γερόπουλε, οπωσδήποτε οι απολογισμοί και οι προϋπολογισμοί και γενικά όλα πρέπει να υποβάλλονται στην ώρα τους. Στην ώρα τους, εάν και εφόσον μπορούμε. Εμείς δυστυχώς δεν μπορούσαμε. Διότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει υπάλληλο. Αυτό είναι γνωστό πια. Και εγώ έτρεχα να καλύψω τα καθημερινά, τα τρέχοντα. Και εκτός αυτού, αν δείτε ότι οι απολογισμοί και οι πιο κάτω δεν είναι με κάποιες ιδιαιτερότητες. Δεν είχαν δηλαδή θέματα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα.
είναι απλώς η μισθοδοσία του προσωπικού του παιδικού σταθμού, η μισθοδοσία του βοήθεια στο σπίτι και οι προμήθειες σε τροφοδοσία των παιδικών σταθμών. Εγώ να επισημάνω και κάτι άλλο. Όταν το 2011 είδα ότι υπήρχε δυσκολία, είχα φέρει μία απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου να προσλάβουμε έναν λογιστή για να βοηθήσει αυτή την κατάσταση, εφόσον δεν υπήρχε υπαλληλικό προσωπικό. Οι εκπρόσωποι της αντιπολιτεύσεως δεν τη δέχτηκαν αυτό και είπαν ότι όχι, δεν χρειάζεται λογιστής και πρέπει οι υπάλληλοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Πριν όμως οι υπάλληλοι δεν υπήρχαν και εγώ το σεβάστηκα αυτό και δεν την υλοποίησα αυτή την απόφαση, γιατί και εγώ ήμουν αυτής της απόψης ότι δεν πρέπει να επιβαρύνει το Δήμος οικονομικά. Ορίστε. Κύριε Λιουταγού, ο απολογισμός του 10 είναι, μιλάμε για ένα εκατομμύριο. Ένα 900.000 ήταν ο απολογισμός του 10. Δεν λέμε αν έγινε η κακοδιαχείριση, δεν έγινε. Δεν το συζητάμε αυτό, αλλά τον απολογισμό του 10 ζητάτε 4 χρόνια μετά να ψηφίσουμε, μην να τον εγκρίνουμε. Δηλαδή, τέλος πάντων, εγώ θα ψηφίσω παρόν για το 10, γιατί δεν έχω κάτι διαχειριστικό να προσάψω στον απολογισμό του 10 που δεν ήμουνα. Στους υπόλοιπους όμως 11, 12 και 13, αφού δέχεστε εσείς ότι δεν μπορούσατε να το κάνετε για αντικειμενικούς λόγους, θα το ψηφίσω, γιατί πιστεύω ότι δεν πρέπει να έχει γίνει κακή διαχείριση. Άλλωστε, οι απολογισμοί, όπως τους είδα τον επόμενο χρόνο, είναι πολύ λιγότεροι, 200.000, 300.000 κτλ. Δεν είναι το 1 εκατομμύριο που ήταν του 10. Και δεν πιστεύουμε ότι. Δεν θέλουμε να βάλουμε θέμα ότι κάτι έγινε εκεί. Για να εκτός από το 10, 11, 12 και 13 θα τα ψηφίσω. Εγώ στο 10 ψηφίζω παρόν. Ορίστε, κύριε Αποσταλάκο. Είναι σημαντικό αυτό που είπε η Πρόεδρο. Και πιστεύω, κυρία Πρόεδρο, ότι δεν έπρεπε. Έτσι, να πείτε όχι. Εντάξει, να βάλουμε λογιστή. Υπάρχει, προβλέπεται μέσα στον προϋπολογισμό ειδικός κωδικός, έτσι, για να πληρωθεί η λογιστής. Είναι σημαντικό το να έρθει ο απολογισμός, έτσι, μιας και αφορά διαχείριση, έτσι, κάποιου οικονομικού έτους, έτσι, είναι σημαντικό το να έρθει στην ώρα. Πιστεύω ότι έπρεπε, από εκεί και πέρα, εσείς σκεφτήκατε να μην επιβαρυνθεί ο Δήμος. Βέβαια, σημαντικό είναι, και αυτό πρέπει να δούμε και στους επόμενους απολογισμούς του νομικού πλέον προσώπου, έτσι, ότι λόγω της ελλείψεως προσωπικού στο νομικό πρόσωπο δεν γίνανε πάρα πολλά πράγματα. Και μεταφέρουμε κάθε χρόνο μεγάλο ποσό στο ταμιακό υπόλοιπο. Το ταμιακό υπόλοιπο, αν το δούμε, κύριε συνάδελφοι, είναι πάνω από 700-800.000 κάθε χρόνο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ορισμένα πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν δεν έγιναν. Και δεν έγιναν, από ό,τι λέει η κυρία Πρόεδρος, γιατί δεν είχε προσωπικό να γίνουν. Έτσι, αυτά πρέπει να τα δουν και να μας απασχολήσουν, να πούμε, για το μέλλον. Δεν μπορεί να δίνουμε λεφτά και να μεταφέρουμε 800.000 κάθε χρόνο ταμιακό υπόλοιπο έως σήμερα. Και εμείς δεν έχουμε αντίρρηση, βεβαίως θα ψηφίσουμε, να πούμε, τους απολογισμούς. Ορίστε. Ελάτε. Ψηφίζετε λοιπόν. Εσείς. Ναι. Απλά μια παρατήρηση συνέχεια αυτά που ο κ. Αποστολάκος. Επόμενη διοίκηση του νομικού προσώπου. Πιστεύω ότι τότε πραγματικά και θα προσλάβει προσωπικό και τότε ο Δήμος να μην, που θα έχει μια καινούρια δημοτική αρχή, να το κάνει, γιατί από ό,τι άκουσα μειοψήφισε τώρα. Άρα λοιπόν μερικές φορές θα πρέπει να κάνουμε και μια αυτοκριτική και να λέμε ότι μερικές φορές κάνουμε και λάθη. Εάν λοιπόν τότε η αντιπολίτευση δεν ψήφισε στο να πάρουμε λογιστή ή οτιδήποτε άλλο, κύριε Αποστολάκο, παρά να πει ότι έχουμε και εμείς κάποιες ευθύνες. Όχι εμείς. Προσήλωση. Ελάτε. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η έλλειψη προσωπικού δημιούργησε πολλά. Να το μάθουμε αυτό για το. Το συμπέρασμα είναι ότι η έλλειψη προσωπικού δημιούργησε πολλά προβλήματα στο νομικό πρόσωπο και ότι θα παραδοθεί ένα νομικό πρόσωπο εύρωστο στην επόμενη δημοτική αρχή. Ωραία. Ψηφίζετε λοιπόν ομόφωνα. Να σας πω για το υπόλοιπο. Είναι και τα χρήματα της ΕΤΑ μέσα, δεν είναι. Ωραία. Κύριε, εγώ στον προϋπολογισμό του 10 ψηφίζω παρόν. Στα υπόλοιπα 11, 12 και 13 ψηφίζω ναι. Εδώ έχουμε το 15. Είναι η έξι απολογισμού οικονομικού έτους του 10.
Α, εντάξει. Ορίστε, ψηφίζετε λοιπόν εκτός από ομόφωνα. Ναι, εκτός από το 10 που μειοψηφίζει, λέει παρόν ο κ. Αργυρόπουλος. 16 περιέγγιση, αρέσει 34. Ψηφίζετε λοιπόν ομόφωνα, κατά πλειοψηφία μάλλον, καταρχήν η έγκριση απολογισμού έτους 2010 νομικού προσώπου παιδικής σταθμή Δήμου, όχι, ναι, παιδικής σταθμή Δήμου Σπαρδιατών, ο κ. Αργυρόπουλος Παναγιώτης εδώ ψηφίζει παρόν. Όσον αφορά απολογισμός οικονομικού έτους 11, 12 και 13. Ξεχωριστά διαβάζετε. Ωραία, δώστε εσείς κυρία Λιπιωτάκου, τι ψηφίζουμε, το 10 καταρχήν. Το 10 ψηφίστηκε παρόν ο κύριος Αργυρόπουλος. Προχωρούμε. Μισό λεπτό. Περιέγκριση αρνεί 34, κάτω 10. Μισό λεπτό να ακουστεί. Πάμε κυρία Λιπιωτάκου, για το 11 τι ψηφίζουμε. Θα το διαβάσει, εντάξει. Ωραία. Περιέγκριση αρνεί 34 κάτω 2014 απόβαση Δέλτα Σίγμα του νομικού προσώπου νομικής προστασίας με θέμα περιέγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του νομικού προσώπου παιδικής σταθμή Δήμου Σπαρδιατών. Εντάξει, αυτό ψηφίζει το ομόφωνα λοιπόν. Το 17. Περιέγκριση αρνεί 35 κάτω 2014 απόφαση του Δέλτα Σίγμα του νομικού προσώπου νομικής προστασίας με θέμα περιέγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 12. Έχει γίνει λάθος στην. Το νομικό προσώπου κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας δεν μας πάρει. Το 11 είναι η φάση, στο μισό εξάμεινο είναι το νομικό πρόσωπο. Το 17 είναι το 11 όπως έχει. Είναι η δεύτερη φάση. Ψηφίζει το μόφωνα, το 18. Περιέγκριση αρνεί 36 κάτω 14 απόφαση Δέλτα Σίγμα του νομικού προσώπου κοινωνικής προστασίας με θέμα περιέγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του νομικού προσώπου κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης και παιδείας Δήμου Σπάρτης. Και αυτό ομόφωνα το 19. Περιέγκριση αρνεί 37 κάτω 2014 απόφαση Δέλτα Σίγμα του νομικού προσώπου κοινωνικής προστασίας με θέμα περιέγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2013 του νομικού προσώπου κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης και παιδείας Δήμου Σπάρτης. Ομόφωνα. Πάμε το 20. Περισυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας Εξαρτημάτων και Ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού πυροπροστασίας. Ορίστε κύριε Κουκουρέ. Μετά από κλήρωση τακτικά μέλη Κυριακούλια Γεωργία, Γερουτσάκος Αριστομίνης, Νικολέτος Σταύρος και αναπληρωματικά Τσαποίδη Γεωργία, Καλέτσα Ειρήνη και Βαρτζακάκος Κωνσταντίνος, πρόεδρος της Επιτροπής η Κυριακούλια Γεωργία. Ωραία, ομοφωνά. Προχωράμε το 20. Περί εγκρίσεως μετάβασης δημοτικής αποστολής στις Σοπρόν της Ουγγαρίας. Ορίστε κύριε Δήμαρχε εδώ. Ποιος θα πάει. Ο Δήμος Σοπρόν της Ουγγαρίας μετά την από 20 Ιουνίου 2014 έγραφε προσκλησή του καλεί τον Δήμο Σπάρτης με τον οποίο είχε αδελφοποιηθεί να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις εορτασμού της 25ης Επερτίου του Πανευρωπαϊκού Πικνίκ 19 Αυγούστου 1989 και της πτώσης των συνόρων. Η συγκεκριμένη επέτειος αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για τους κατοίκους της Σοπρών αλλά και ολόκληρης Ευρώπης, αφού σηματοδότησε το τέλος του διαχωρισμού μεταξύ της Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας με την πτώση του τείχους και τα γεγονότα που ακολούθησαν, τα οποία οδήγησαν σε μια ενωμένη και δημοκρατική Ευρώπη. Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από την. Εντάξει. Ποιος θα πάει. Καλομήρ, δεν σ' Ο κύριος Βαλιώτης. Συνεπώς τι λέτε εδώ πέρα. Τετραμέλειες αποστολές θα είναι ο κύριος Βαλιώτης, η κυρία Καλανοπούλου, ο Περσίνος και ο κύριος Καρμίδης. Όχι, να συνοηθούν εγώ, ο κύριος Δήμαρχος. Έχει. Έχει ρωτητή. Να τους ακούσουμε. Λοιπόν, ακούσουμε τα ονόματα. Τι είπα τα ονόματα, ο κύριος Βαλιώτης, η κυρία Καλανοπούλου, ο κύριος Καρμίδης και ο υποφαινόμενος. Ωραία. Πάμε. Πάμε το 22. Περί συγκρότηση επιτροπών παραλαβής Α, προμήθεια λαπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κλπ. Δημοτικών Ιωτήτων Μιστρά και Β, προμήθεια λαπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κλπ. Δημοτικής Ενότητας Ινούντου. Τους πρώτους. Ναι, διάβασα το. Ορίστε κύριε. Εσύ θα το. Περί συγκρότησης επιτροπών, έτσι. Λοιπόν. Ελάτε κύριε, προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κλπ. Δημοτικής Ενότητας Μιστρά.
Εισηγούμεθα όπως από το Δημοτικό Συμβούλιο ληφθεί απόφαση συγκρότηση των τριμερών επιτροπών παραλαβής τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των προμηθειών, προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κλπ. Δημοτικής Ενότητας Μιστρά και προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κλπ. Δημοτικής Ενότητας Ινούντος και ορισμού Προέδρου αυτών. Πρακτικό πλήρωσης. Στην πρώτη τακτικά μέλη Σταυρόπουλος Ευριστένης Κατσόλας Περικλής Καραβιντινός Ανδρέας αναπληρωματικά Πανόπουλος Βασίλειος Νταλιάνης Γιώργιος Παπαδάκου Χριστοφίλη. Πρόεδρος. Α, βάλουμε το Σταυρόπουλο Ευριστένη. Έτσι. Είναι ο πρώτος εκ των τακτικών μελών. Ο Κανακάκης. Και για την Επιτροπή Παραλαβής Προμήθειας Λαμπτήρων, Βαρζακάκος Κωνσταντίνος Πανόπουλος Βασίλης Πατσιλίβας Σπυρίδωνας και Θωμά Γεωργία Κατσόλας Περικλής Νταλιάνης Γεώργιος με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Βαρζακάκο. Εντάξει, ομόφωνα. Πάμε. Περιτροποποίηση προϋπολογισμού για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς κοινοφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς. Ναι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Δήμος μας συμμετέχει στο πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και υλοποιείται σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και το Δήμο Σπάρτης. Στις υποχρεώσεις του Δήμου είναι μεταξύ άλλων η εκαθάριση των αποδοχών των συμμετοχόντων, οι οποίες συνέχεια καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ. Να μην για λόγο χρόνου, θα ενισχυθεί το ποσό με 20.000 ευρώ ακόμα για να ενισχυθεί η πίστοση και δεν επαρκεί. Κάθε μέρα στο βάζουμε μια σκέψη. Ψηφίζει το μόχονα. Ορίστε. Ναι, εντάξει, έχει. Το φτιάξουμε. Το 24. Περιτροποποίηση προϋπολογισμού για ενίσχυση των κωδικών μισθοδοσίας της υπηρεσίας πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής. Χρειάζεται ενίσχυση του κωδικού επειδή με το ΦΕΚ 300-13-2014 αυτοδίκαια μετατάσσεται στο Δήμο η πρώην σχολική φύλακας Μπάμπουλα Βασιλική επειδή επίπτυσης εξαιρέσεις περίπτωσης της παραγράφων με της. Χρειάζεται ενίσχυση του κωδικού γιατί η ενίσχυση με το ποσό των 12.000 ευρώ. Μάλιστα. Ομόφωνα. Περιτροποποίηση προϋπολογισμού για ενίσχυση του κωδικού έξοδο λοιπόν δημοσίευσεων. Ορίστε. Στον προϋπολογισμό του Δήμου με τίτλο έξοδα λοιπόν δημοσίευσεων η πίστοση διαμορφώθηκε στο ποσό των 17.233,25 ευρώ σύμφωνα με την 287 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Για το λόγο αυτό, τέλος πάντων, για το λόγο αυτό χρειάζεται αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την ενίσχυσή του με το ποσό των 10.000 ευρώ. Ακόμα. Άρα λοιπόν κατά πλειοψηφία, μειοψηφία ο κύριος Αργυρόπουλος και εσείς κύριε Καλομύρη. Προχωρούμε το 26. Περιτροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο Πιστοποίηση λειτουργίας παιδικών χαρών. Σύμφωνα με το υπαρίθμο 22.462.12.2014 έγγραφο ζήτηση εθνικών υπηρεσιών, οι Δήμοι μέχρι 30 Ιουνίου 2014 πρέπει να προχωρήσουν να εφαρμόσουν την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την πιστοποίηση λειτουργίας των παιδικών χαρών, σύμφωνα με το υπαρίθμο 21.901 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. Επιπλέον, με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών επισημαίνεται ότι τα οίκια δημοτικά συμβούλια μπορούν να αποφασίσουν για την πραγματοποίηση σχετικών λαπανών κατά παρέκκληση των οριζομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου 3852-2010, δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση οι παρεμβάσεις είναι αναγκαίες καθώς άπτονται της ασφάλειας των παιδιών, χρηστών των παιδικών χαρών και ως εκ τούτου υπερτερεί το δημόσιο συμφέρον. Προτείνεται η πίστοση να προέλθει από το κωδικό 207135 που έχει προβλεφθεί πίσω στις 245.000 με τίτλο «Προμήθεια κάδων αυτόματης διαλογής και συμπίεση υλικών». Μεταφέρεται ποσό 20.000 ευρώ. Κύριε Αγιουρόπουλε, μισό λεπτό. Ναι. Είχε δοθεί παράταση η οποία έγινε στις 30 έκτα. Η
Υπάρχει όμως θέμα σε όλη την Ελλάδα. Διότι πέραν της... για να γίνει η πιστοποίηση πρέπει να προηγηθούν κάποιες εργασίες. Μιλάμε κύριο Βότσαλο ή Ταρτάν. Και σε πολλούς δήμους υπάρχει μεγάλο κόστος. Έχει ζητηθεί να δοθεί παράταση. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Εμείς εδώ με το Βότσαλο που υπάρχουν μέσα στις ευρωπαϊκές πολυγραφές πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε με αυτό το ποσό να είμαστε τουλάχιστον να έχουμε εξασφαλίσει την τυπική προϋπόθεση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια τη συγκεκριμένη. Μπορείστε κύριε Μιλιά, κύριε Σαργυρόπουλο, πρώτα και μετά κύριε. Ποιο θα κάνει την πιστοποίηση, ο Δημός, οι υπάλληλοι του Δήμου, ποιος θα κάνει. Μισό λεπτό, και τα 20.000 θα πάρει εταιρεία. Όχι, όχι, τα 20.000 δεν είναι για την πιστοποίηση, είναι οι εργασίες που απαιτούνται. Ναι, την πιστοποίηση ποιο θα κάνει. Από πάνω τις κάνουμε, τις κάνουμε εμείς την πιστοποίηση. Ποιος? Δεν την κάνουμε εμείς στο Υπουργείο. Πρέπει να ξέρουμε γιατί υπάρχουν... Κύριε Κοκορέ, θα το διευκρινίσουμε. Δεν είναι για να κάνουμε μελέτη. Οι 20.000 είναι για υλικό που θα πάρουμε και τέτοια, έτσι δεν είναι. Όχι για πιστοποίηση, αν είναι, αν το κάνει πιστοποίηση. Λοιπόν, μισό λεπτό. Πληρώνουμε όμως για να γίνει πιστοποίηση. Πληρώνουμε για να γίνει πιστοποίηση. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Για να το δούμε, για μισό λεπτό, κύριε. Και μετά από μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Κύριε Κοκορέ, κύριε Κοκορέ. Για διαβάστε, τι ακριβώς λέει. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε αιτήματα από τις διάφορες παιδικές χαρές όλων των Δήμων. Δεν είναι θέμα αιτήματος. Στις κοινότητες. Δεν είναι θέμα που πρέπει να απευθύνονται κάπου για την πιστοποίηση. Γι' αυτό ρωτάμε. Πού θα απευθύνονται για την πιστοποίηση. Υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες που κάνουν αυτό. Εμείς να το ξέρουμε εδώ, να το δείξουμε και στα μέσα ενημέρωση. Πώς τους λένε όλοι αυτό. Οι φορείς όπως έκαναμε και στο άλλο στο βουδέ και τα λοιπά. Το μικρόφωνο κύριε Μιλιάκο. Είναι φορείς που πληρώνουν. Υπάρχουν επιστοποιημένοι φορείς που προφανώς πληρώνονται για κάθε επιστοποίηση. Και είναι πολύ σωστό αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος. Το ποσό αυτό είναι μηδαμινό μπροστά στο ποσό που θα απαιτηθεί για τις παιδικές χαρές για να περάσουν. Διότι κύριε Δήμαρχε, δεν είναι μόνο το Βότσαρι το Χαρτάρι. Δηλαδή σε ορισμένες παιδικές χαρές θα ακούσουμε νούμερα μεγάλα για να γίνουν. Και σε ορισμένες παιδικές χαρές, επειδή είναι λάθος ο αρχικός σχεδιασμός, με σκαλοπάτια με αυτά, έτσι, ακριβώς, θα υπάρξουν, είναι δεδομένο, μεγάλα ποσά για να μπορέσουν να πιστοποιηθούν οι παιδικές χαρές. Και μετά το κυριότερο είναι ότι, εφόσον δεν πιστοποιηθεί η παιδική χαρά, έχει ευθύνη ο Δήμος να την έχει κλειδωμένη. Και τότε θα αρχίσει το θέμα το σοβαρό. Και το πιθανότερο είναι ότι οι περισσότερες παιδικές χαρές θα κληθούν ακατάλληλες.